ονοματικό μου και ιδιότητα για τυπικού λόγου. Ο Δημήτρη Τσαλιάκη, διοικητή ένταξη Γενική Περιφέρεια. Είχατε συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη σήμερα, επισκέφθηκε το νοσοκομείο, τον Άγιο Παύλο. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το νοσοκομείο ο Άγιος Παύλος, να δει την εξέλιξη των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, είτε την ανακαίνιση των ΤΕΠ, είτε τα γραφεία της Διοικητικής Υπηρεσίας τα οποία αναβαθμίζονται. Και ήταν μια συγκυρία γιατί το πρωί με την κυρία Αγαπηδάκη, η παρουσία του Προέδρου της Αναπληρώτριας Υπουργής κυρίας Αγαπηδάκη, η παρουσία του Προέδρου του ΤΕΠ του κ. Σταυλίδη, υπογράψαμε τις συμβάσεις με τους εργολάβους για 26 κέντρα υγείας της 4ης υγειονομικής περιφέρειας, τα οποία θα αναβαθμιστούν εξωτερικά. Υπογράψαμε τα 14 εκατομμύρια αρχικής προϋπολογισμένης δαπάνης για το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με 10 εκατομμύρια συμβασιοποίηση και το νοσοκομείο της Χαλκιδικής, το οποίο αναβαθμίζει ένα κομμάτι, μια πτέρυγα περίπου 1,5 με 2 εκατομμύρια. Όλα αυτά, όπως βλέπετε, εξεπερνούν γύρω στα 60 εκατομμύρια. Σαν τέταρτη γεωμική περιφέρεια, γιατί μόνο γιατί δεν μπορώ να μιλήσω, δεν γνωρίζω τα νούμερα της άλλης γεωμικής περιφέρειας, γιατί είχε και αυτή κάποια έργα, είναι γύρω στα 100 εκατομμύρια. Είναι 90 εκατομμύρια για την πρωτοβάθμια, 50 εκατομμύρια για την δευτεροβάθμια, τα νοσοκομεία. Όπως είδατε, τα είδατε και εσείς, τα βλέπετε τα πλάνα, η εξέλιξη των έργων προχωράει. Μάλιστα, ο Άγιος Παύλος είναι πολύ πιο μπροστά από τα άλλα νοσοκομεία. Ο διοικητής εδώ, ο κ. Χάτσικας, μπορεί να σας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Και ολοκλήρωση παράδοση σύμφωνα με τον διοικητή και τις υπηρεσίες. Και από ό,τι είδαμε, διαπιστώσαμε πριν, 21 Απριλίου θα μείνουμε σε πλήρη λειτουργία στα τέλη. Συζητήθηκε καθόλου το ζήτημα της νέας πτέρυγας? Συζητήθηκε, το έθεσε ο διοικητής, το είχαμε θέσει και εμείς στον Πρωθυπουργό διαμέσου του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης, του πρώην Υπουργού Μακεδονίας Θράκης, του κ. Καλαφάτη, του πρώην Γενικού Γραμματέα του κ. Κωτσιόπουλου, ο κ. Θεμιστοκλέος τον γνωρίζει το θέμα. Υπάρχει ο φάκελος, είπε ο Πρωθυπουργός, αν άκουσα καλά στις δηλώσεις του, ότι θα το δει προσωπικά το θέμα. Του δείξαμε και ποιος είναι ο χώρος στα 14 στρέμματα, ο διοικητής έδειξε που εμείς έχουμε κάνει, υπάρχει εδώ προμελέτη του νοσοκομείου, που υπάρχει προμελέτη για μια κατασκευή της δαπτέρυγας. Αλλά θα μας επιτρέψετε αυτά όλα να συζητηθούν σε δεύτερο χρόνο τεχνικά. Ωραία.